σήμερα έκαμε το ντέρμπι. Ντέρμπι, όχι, δεν το θέλουμε. Ντέρμπι. Ηρακλής Ολυμπιακός, άσο. Δεν σου δώσα το λόγο, σταμάτα. Δεν σου δώσα το λόγο. Έλα. Έλα, αφού δείξεις τη ιστορία. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, τρύπε, τρύπε, τρύπε. Έλα, τρύπε. Άσο, ημίχρονο, διπλό τελικό. Μια χαρά όλοι εκεί. Με 14 θα σταματήσει. Θα σταματήσει. 14, μη, μη. Όχι, τίποτα, δεν έγινε κόπη. Τι έγινε, τι έγινε. Πεντακάθαρη. Κοίταξε να δεις. Όταν κάνει σέντρα, έτσι θέλω να ο Ιζόγλου όρθιος τη διώχνει. Αν θέλει, κάνει τάκλιν και την πιάνει με το χέρι. Αν θέλουμε, αν θέλουμε. Έλα ρε, άσε τώρα, άσε. Άσε τώρα, μας ήρθε φορτωμένος. Βγάλατε ένα πανουδάκι εκεί. Τα βρήκατε με τα μανατζεράκια. Τη βρήκατε τώρα. Έλα τώρα, σταμάτα. Με τα μανατζεράκια τη βρήκατε. Σταμάτα. Το πανό κατέβηκε όμως. Διέκοψε το μάτσο, δίδυ. Λοιπόν, θα ξεκινήσει ο φίλος του Ολυμπιακού αφού είναι νικητής. Να πω ότι μια κακή ομάδα Ολυμπιακός κέρδισε μια ομάδα που ήταν για λύπηση, που ήταν ο Ηρακλής για μένα. Μια κακή ομάδα κέρδισε μια ομάδα που ήταν για λύπηση. Και ήταν για λύπηση, η κακή ομάδα θα μας την πει ο Μαλάτος τώρα, γιατί ήταν κακή ομάδα Ολυμπιακός. Με έξω η Ντέγε, έξω Φορτούνιδες, τον εξαφανίσατε. Με κάτι χαβ μετριότατου. Ένα αριστερό στόπερ που ο Περόνε τον πέρναγε για πλάκα. Δεν ξέρω αν τα είδε σα λαμά. Θα τα πούμε. Και ένα Ηρακλής μετά το 70 λεπτό. Φιάλες οξυγόνο από το Γιαννό Σταυρό. Γιατί οι παίκτες οι βουκαράδες και προετοιμασία σωστή φαίνεται ότι δεν έχουν κάνει πρώτον. Και δεύτερον, έχουν να φάνε κρέας κανένα δίμηνο. Γιατί οι βουκαράδες έχουν να πληρωθούν 4 μήνες. Και είναι άξιες συγχαρητηρίων που κάνανε το μάτσο αυτό μέχρι το 90. Να λες μήπως γίνει και το 2-2. Λοιπόν, Μαλάτο, δεν μ' άρεσε ο Ολυμπιακός σήμερα. Έδωσε δικαιώματα στον κόσμο με έναν αθλειότατο Ηρακλή που ήταν για λύπηση. Να δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα. Σ' ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ περαστικά και ταχεία. Μη. Στον Κούρο. Έλα, ρε, μια διάσηση. Εντάξει. Τίποτα, δεν έπαθε. Πάμε. Φεύγουμε τώρα από εκεί και ερχόμαστε στον Ολυμπιακό. Κόκκινε άσο, ημίχρονο διπλό τελικό ήταν η ομάδα σου. Ναι. Το άστο πρόλογο, για σένα. Λέγε μάλα το λέξη. Δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες καθόλου. Καθόλου. Ασχολούμαι μόνο με τη δικιά μας ομάδα αυστήρα. Ναι. Έχω να τους πω συγχαρητήρια για την Πέμπτη στην Ελβετία. Το σκορ ήταν καλό και η εμφάνιση καλή. Αλλά για σήμερα, κύριε Μπέντο, δεν είναι ομάδα αυτή που κατεβάζεται, επειδή ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Αυτό είναι κανόνας. 100 χρόνια και πλέον. Δεύτερον, μου βάζει μέσα center for τον Καρντόσο, ο οποίος θέλει ακόμα τουλάχιστον ένα μήνα δουλειά. Και αφήνει έξω τον Ιντέγια που είναι φορμαρισμένος. Μάλιστα. Αφήνει λοιπόν τον Ιντέγια έξω που είναι φορμαρισμένος και ευτυχώς από τις πολλές εκκλήσεις και διάφορους άλλους τρόπους ήρθε και τον έβαλε εκεί πέρα και ευτυχώς πήραμε το παιχνίδι. Ήθελα να πω επίσης για το πέναλτι, πες μας, που φωνάζει ο Ηρακλής. Το πέναλτι χτύπησε η μπάλα και στα δύο χέρια. Ναι. Το είδα 10 φορές στη συνδρομητική. Αν έχετε κάτι. Κάποια αντίρρηση, ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα έπαιζε με 7 παίκτες. Ο Βραζιλιάνος ακόμα δεν ήρθε στην Ελλάδα, δεν ξέρει πού είναι το γήπεδο. Ποιος? Ο Βραζιλιάνος, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Για ποιο λες? Το center back, ναι. Ο Βιάννα, για γέλια. Τον έχει κάνει ο Περόνε. Ο Περόνε που είναι παλέμαχος, τον έκανε ζημιά. Το γήπεδο που είναι και τον βάζει μέσα. Δεύτερον, δεν βάζει μέσα το Μαρίν, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Και εξαφάνισε το Φορτούνι. Εξαφάνισε το Φορτούνι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και μου βγάζει και το Τζόρι και αφήνει την ομάδα χωρίς κουμανταδόρο. Φυσικά η άλλη ομάδα δυστυχώς δεν είχε δυνάμεις. Για λύπηση. Φάνηκε. Εγώ δεν μπορώ να λέω για τις ομάδες ότι είναι για λύπηση. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Για λύπηση σου να μωρέ τώρα. Ένα λεπτό. Ξαπλώνανε και κάτω οι άνθρωποι, εντάξει. Λοιπόν, Από εκεί και πέρα, ελπίζω να μην ξαναγίνουν τέτοια λάθη, να μην αγανακτήσουμε, γιατί ο άνθρωπος αυτός μας έδειξε ότι είναι άσχετος. Και ελπίζω σε κανένα άλλο παιχνίδι
να μην φερθεί έτσι στην ομάδα. Την κακοποίησε. Ποιος, ο προπονητής του Ολυμπιακού? Ο προπονητής ο Μπέντο, κύριε Μπέντο, κύριε Μπέντο. Για όνομα του Θεού. Έτσι. Αυτό. Έτσι. Τέλος. Λοιπόν, πριν πάμε στον Ασλαμά, θα περάσουμε σε Τζόρνταν. Θα περάσουμε. Α, είναι Ηρακλής, συγγνώμη. Εντάξει. Γιατί ο Ασλαμάς τι. Α, δεν είναι Ηρακλής. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ο Ασλαμάς είναι πιο έτσι. Ας μιλήσει ο Νίκος, τον βλέπω. Χτυπάμε recordrapto.gr. Ο κομμουνιστής μου στέλνει μήνυμα και λέει όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες.